Έχω δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη ΖΕΑ. Σήμερα στο βίντεο αυτό θα ήθελα να δούμε λίγο και να εξετάσουμε το φαινόμενο της ΖΕΑς και ιδιαίτερα για όσους θέλουν να κάνουν μια εισαγωγή στην low carb, στην γενικά χαμηλών υδατάνθρακων και θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποιον υδατάνθρακα. Και για ποιο λόγο, προσωπικά για εμένα, η ΖΕΑ είναι ό,τι καλύτερο κάποιος θα μπορούσε να έχει. Το δίκοκο τώρα σιτάρι, αλλιώς τρίτικουμ δίκοκουμ, είναι μια καλή επιλογή, την οποία θα μπορέσουμε εμείς να βάλουμε μέσα σε ένα διατροφολόγιο χαμηλών υδατάνθρακων. Φυσικά όμως αυτό που εμείς θέλουμε να εξετάσουμε είναι γιατί τώρα η ΖΕΑ είχε απαγορευτεί για αρκετά χρόνια, πολλοί δεν τη γνωρίζουν, ίσως να έχουν ακούσει πως λέγεται και ΖΙΑ ή αλλιώς ζίδωρον. Η Αθήνα ίδια ήταν η ζίδωρος, δηλαδή αυτό που δίνει, που δορίζει ζωή. Οπότε θα εξετάσουμε και θα δούμε γιατί η ΖΕΑ είναι μια επιλογή η οποία θέλουμε να κάνουμε. Όταν μιλάμε για μια κετογονική, σίγουρα δεν μιλάμε για υδατάνθρακες. Οπότε, όποιος θέλει να ακολουθήσει μια κετογονική, σίγουρα υδατάνθρακας και ιδιαίτερα η ΖΕΑ δεν θα είναι μέσα στο μενού. Όμως, τι γίνεται όταν θέλουμε να μπούμε σε συντήρηση? Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους υδατάνθρακες ποιοτικούς, γιατί οι υδατάνθρακες τώρα πολύ καλά γνωρίζουμε περιέχουν ηλεκτρολίτες και η ΖΕΑ ειδικά είναι πολύ πλούσια σε μαγνήσιο. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη ΖΕΑ για το προφίλ το οποίο περιέχει. Η γλουτένη που έχει, για παράδειγμα, δεν είναι η ίδια η οποία περιέχεται, και θέλουμε να σταθούμε σε αυτό το φαινόμενο της γλουτένης από το απλό σιτάρι. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν καταναλώναν το απλό σιτάρι, δεν υπήρχε για να το καταναλώσουν. Υπήρχε η ολίρα, υπήρχε δηλαδή το ντίνκελ. Η σπέλτα μπορεί να την έχετε ακούσει, πολλοί συγχαίουν τη ΖΕΑ με τη σπέλτα, δεν είναι όμως το ίδιο. Και μπορούμε να δούμε ότι συνήθως θα κάναν την κατανάλωση μόνο ΖΕΑς και τίποτα παραπάνω. Μπορούμε να δούμε ότι ο Αλέξανδρος ο Μέγας στις εκστρατείες του χρησιμοποίησε ΖΕΑ για το στρατό, για τους Μακεδόνες. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε ΖΕΑ από τους Ρωμαίους. Το ίδιο σημαίνει και στις δικές τους εκστρατείες. Χρησιμοποιήθηκε πολύ στην αρχαιότητα, οπότε θέλουμε και εμείς, και επειδή υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, να το χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό σε προηγούμενα βίντεο σας έχω πει: όχι καλαμπόκι, όχι απλό σιτάρι, όχι τέτοια πράγματα τα οποία ήρθανε ή τροποποιήθηκαν πάρα πολύ. Θέλουμε να παραμείνουμε στη ΖΕΑ, η οποία δεν μπορεί να ψεκαστεί με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο είναι βιολογικό, δηλαδή το φυτό θα πεθάνει στην ουσία, το δημητριακό. Οπότε θέλουμε να εστιάσουμε σε κάτι τέτοιο, το οποίο θα μας δώσει ένα προφίλ και πρωτεΐνης και φυσικά ποιοτικού υδατάνθρακα σε σχέση με τα άλλα, γιατί 70% του αμύλου που περιέχεται τώρα στη ΖΕΑ δεν χωνεύεται. Άρα κατευθείαν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ποιοτικό και η γλουτένη δεν είναι η ίδια δομικά με τη γλουτένη, όπως είπα, η οποία περιέχεται στο σιτάρι. Αυτή που περιέχεται στο σιτάρι μπορεί να είναι ζημιογόνα για τον οργανισμό, για το λόγο το ότι θα εκτινάξει τα αντισώματα λόγω της γλιαδίνης η οποία περιέχεται μέσα στη γλουτένη. Άρα θα δούμε ότι η γλουτένη επηρεάζει και το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο και γενικά όλο το σώμα, εκτινάσοντας, είπαμε, τα αντισώματα, δηλαδή χτυπάει κατευθείαν στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος, προσέξτε, όπου οι Έλληνες θα δούμε ότι έχουν πολύ χαμηλή βιταμίνη D και βιταμίνη K. Δηλαδή, η γλουτένη παίζει ένα τέτοιο ρόλο στη διατροφή μας, όπου οι Έλληνες με τόσο ήλιο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν μπορούν να έχουν υψηλά ποσοστά βιταμίνης D. Άρα, απευθείας είναι συνδεδεμένα με ένα πολύ φυσιολογικό πλέον για εμένα φαινόμενο της οστεοπόρωσης στους Έλληνες, όπου δεν μπορούν να κάνουν απορρόφηση της D και της K λόγω της γλουτένης. Είναι ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε, ότι το συμπλήρωμα ναι μεν είναι καλό, αλλά αν εμείς δεν αφαιρέσουμε πράγματα όπως είναι η γλουτένη από τη διατροφή μας και συνεχίζουμε να τρώμε πράγματα τα οποία έχουν και άμυλο αρκετό και γλουτένη, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό η εισαγωγή αργότερα των υδατάνθρακων, όπως είναι η ΖΕΑ, θα μπορέσει να παίξει καθοριστικό ξανά ρόλο κλειδί στο ότι βάλαμε κάτι πολύ ποιοτικό σε σχέση με την πατάτα, η οποία δεν είναι ελληνική, όπως το καλαμπόκι, το οποίο δεν είναι ελληνικό, και θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ καλύτερα κάτι το οποίο υπήρξε, όπως είπα, από την αρχαιότητα στον ελλαδικό χώρο. Οπότε τώρα, αν εσείς κάνετε αιματολογικές εξετάσεις, καταναλώνετε γενικά υδατάνθρακες και δείτε τη CRP, δηλαδή τη C-αντιδρόσα πρωτεΐνη πολύ ψηλή και αυτομάτως τη χοληστερίνη σας, σημαίνει ότι η γλουτένη παίζει καθοριστικό πάλι ρόλο εκεί. Θέλετε να δώσετε προσοχή. Έρευνες οι οποίες γίνανε σε παιδιά, περίπου σε 131 παιδιά, τα οποία τώρα αφαιρέσανε τη γλουτένη, είδαμε βελτίωση ψυχοσωματική και ιδιαίτερα ψυχολογική, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν μπορούν να εστιάσουν καλά, έχουν σύνδρομα τα οποία είναι της προσοχής, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πολύ καλά γνωρίζουμε. Για τα παιδιά τα οποία μόλις αφαιρέθηκε η γλουτένη, είδαμε κατευθείαν βελτίωση. Και φανταστείτε ότι κάτι άλλο το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο δεν είναι μόνο η γλουτένη, είναι και τα άλλα προϊόντα τα οποία περιέχονται σε τρόφιμα τα οποία
μπορούμε να βρούμε και τη γλουτένη σε πατατάκια, το οτιδήποτε, όπως είναι το MSG, Monosodium Glutamate, το οποίο επηρεάζει καθαρά τους νευροδιαβιβαστές, τον εγκέφαλο και από εκεί και πέρα τις υποδοχές στη γλώσσα που μπλοκάρει τον κορεσμό. Οπότε εμείς πρέπει να φάμε αυτούς τους ανησυχητές γεύσεις, όπως παίρνεις ένα πατατάκι και δεν μπορείς να φας μόνο ένα. Θα πρέπει συνεχώς να φας μέχρι να τελειώσει το πακέτο και ίσως να ανοίξεις και δεύτερο. Οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχει μπει κάτι το οποίο είναι επεξεργασμένο, εσκεμμένα, ώστε να μας κάνει συνεχώς να καταναλώνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία μας αρρωσταίνουν. Και θέλω να καταλήξω που, για ποιο λόγο απαγορεύτηκε η ΖΕΑ το 1928 και μετά, ξαφνικά, ευνηδιαστικά, απορρίπτεται η ΖΕΑ, αν θέλετε ΖΕΑ, από την καθημερινότητα των Ελλήνων και γίνεται πλέον εισαγωγή άλλων αλεύρων. Και φυσικά ο Βενιζέλος, με απόφαση του Βενιζέλου, ευνηδιαστικά διακόπτεται η παραγωγή της ΖΕΑΣ και διαγράφεται ακόμα και από τα λεξικά. Δηλαδή, αν ψάξουμε από το 1930 επισήμως που έχει σταματήσει η παραγωγή της ΖΕΑΣ, δεν αναφέρεται πουθενά και όπου είναι γραμμένη από τις πηγές τις οποίες έψαξα, γράφεται ως ζωοτροφή πλέον. Οι αρχαίοι Έλληνες δίνανε όλυρα στα ζώα, δηλαδή αυτό το ντίνκελ ή τη βρώμη. Προσέξτε, η βρώμη η οποία υπήρχε μετά τουλάχιστον το βλέπουμε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και συνήθως από τη Γερμανία και τις ρωμαϊκές κτίσεις ήρθε η βρώμη περισσότερο, τη δίνανε στα άλογα, για παράδειγμα, ή σε άλλα ζώα. Οι Έλληνες δεν καταναλώναν αυτά τα πράγματα. Οπότε εμείς λέμε γιατί να μην φάμε βρώμη για πρωινό, κάτι το οποίο δεν καταναλώναμε και σχεδόν κανένας δεν ήξερε το δίκοκο σιτάρι μέχρι 5-10 χρόνια πριν τουλάχιστον. Ή το μονόκοκο σιτάρι, αυτό που λέμε Einkor, το οποίο δεν υπήρχε τόσο πολύ στην Ελλάδα όσο υπήρχε η ΖΕΑ. Και θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο στην αρχαία ελληνική διατροφή και γιατί αυτό διεκόπη από τους Έλληνες. Από τους ίδιους τους Έλληνες διεκόπη. Από ό,τι ξανά βρήκα σε πηγές, λένε ότι ήρθαν ειδικοί από το εξωτερικό, μελετήσανε για ποιο λόγο η ΖΕΑ έπαιζε τόσο καθοριστικό ρόλο στους Έλληνες. Από ό,τι δείχνει, δεν επηρεάζει η γλουτένη η οποία έχει όπως στο κανονικό σιτάρι, οπότε αυτό έπρεπε κατά τις πηγές να αλλάχτεί, ώστε να είναι. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, λίγο πολιτικό, λίγο της διαχείρισης των μαζών και πολύ καλά γνωρίζετε τι γίνεται ειδικά τις τελευταίες περιόδους με αυτό το θέμα. Πολλές θεωρίες, πολλά πράγματα και όμως και εγώ πιστεύω ότι υπήρξε μια κατεύθυνση προς αυτό στο να διακοπεί γιατί οι Έλληνες πάντα ήταν δημιουργικοί, πάντα ήθελαν να κάνουν πολλά πράγματα και μέσω της διατροφής μας υπνώτησαν. Γι' αυτό νομίζω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο και μπορούμε να δούμε λόγω της εγκεφαλικής λειτουργίας που έχει η τροφή και πάντα σας λέω ότι θα πρέπει να έχουμε ποιοτική διατροφή για να είμαστε ψυχοσωματικά έτοιμα, νους υγιείς, εν σώματι υγιείς. Νομίζω αυτό είναι το καθοριστικό κομμάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Οπότε οτιδήποτε εμείς βάλουμε μέσα στη διατροφή μας θα παίξει τρομακτικό ρόλο στο πώς θα ανταποκριθεί το σώμα. Πέρα από τα πολιτικά, πέρα από τις συνωμοσίες, πέρα από όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί, και εδώ το έχω, το δίκοκο σιτάρι στην ουσία είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή από το να πάρετε κάτι ένα απλό αλεύρι. Είναι πιο ακριβό, σίγουρα, αλλά όμως είναι πιο ποιοτικό. Και ξανά έχουμε πει ότι αυτό είναι επένδυση χρημάτων. Το να κάθετε και να τρώτε κάθε μέρα ζέα χωρίς λόγο, νομίζω δεν έχει ουσία. Τη ζέα όμως μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε, ιδιαίτερα αν είμαστε αρκετά δραστήριοι, όπως οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν καθόντουσαν σε μια πολυθρόνα σε έναν υπολογιστή μπροστά, γιατί δεν ήταν τέτοια η ζωή τους, τέτοιο θα λέγαμε το κίνημα ολόκληρης της ζωής της οποίας είχαν. Καλός ή κακός. Οπότε η ζέα και ο υδατάνθρακας, ο οποίος χρησιμοποιούσαν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εκείνους και πλέον μπορεί να γίνει και για εμάς η διαφορά. Και ιδιαίτερα αν ασκείστε, νομίζω η ζέα είναι μια πολύ καλή εισαγωγή, παρέα με κάτι άλλο, με το μέλι για παράδειγμα. Ακόμη μια ελληνική τροφή. Όλοι γνωρίζετε για το μέλι. Πολλές φορές έχουμε ρωτήσει για το μέλι, ιδιαίτερα στην κετογονική. Έχουμε πει ότι δεν επιτρέπεται, τουλάχιστον αν δεν είστε μεταβολικά υγιείς. Όπως και η ζέα δεν επιτρέπεται, αν δεν είστε μεταβολικά υγιείς. Οπότε θέλουμε να είμαστε μεταβολικά υγιείς, να κάνουμε εισαγωγή αυτών των πραγμάτων και να επανέλθουμε. Αυτό γίνεται το βίντεο περισσότερο για να καταλάβουμε τι υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε επανεισαγωγή ποιοτικών πραγμάτων. Γιατί μπορούμε να ακούσουμε για την πατάτα, για 1000 πράγματα, αλλά δεν είναι ελληνικά. Θέλω να παίρνουμε μόνο ελληνικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα και να υποστηρίξουμε την ίδια μας τη χώρα η οποία παράγει αυτά τα πράγματα. Γιατί να φάμε εμείς μια πατάτα η οποία έρθει από τη Λατινική π.χ. Αμερική 400 χρόνια πριν και 200 χρόνια πριν, δεν έχει σημασία πότε, με τον Καποδίστρια, όπου στην αρχή οι Έλληνες φυσικά δεν τη θέλανε και μετά με το ζόρι στην ουσία τη βάλαμε στη διατροφή μας. Ο Καποδίστριας ίσως να είχε πολύ καλή, ένα καλό σκοπό για τους Έλληνες, για να τους ταΐσει κτλ. Αλλά βλέποντας τώρα από την επιστήμη της διατροφής, δυστυχώς είναι μια διαφορετική προσέγγιση.
Έτσι, κλείνοντας εδώ, θέλω να επιλέξετε τη ΖΕΑ, όμως είπαμε ποσοτικά ελέγξιμη, μην κάνετε ανεξέλεγκτες ποσότητες. Μπορεί να είναι και μακαρόνια ΖΕΑ, έχουμε δει πάρα πολλά προϊόντα στην αγορά αυτή τη στιγμή. Απλώς διαβάστε τα συστατικά, μην περιέχει κάτι άλλο μέσα. Θέλουμε να είναι καθαρά ΖΕΑ, δίκο κοσιτάρι, και να είναι καλά αλεσμένο. Και ιδιαίτερα διάφοροι έχουν και μήλους, από πετρόμηλους στην ουσία, τα οποία τα αλέθουν και νομίζω είναι μια καλή επιλογή για τους περισσότερους οι οποίοι δεν έχουν ξανασχοληθεί με τέτοια άλευρα. Και να κάνετε διάφορες δημιουργίες, ακόμα και πίτες, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Πολύ καλύτερο για τα παιδιά να βάλουμε ζέα, από το να του δίνουμε τα απλά φύλλα τα οποία καταναλώνουν σε αυτές τις φωλιάτες, το οτιδήποτε. Έτσι θα αρχίσουν να νιώθουν κορεσμό, γιατί η ζέα δίνει κορεσμό. Είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Δεν πεινάς εύκολα. Αυτές είναι οι διαφορές τις οποίες έχουμε τώρα στη διατροφή μας. Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα και να αλλάξουμε πλέον διατροφικές συνήθειες. Και θα καταλάβετε και τη διαφορά στο σώμα, πώς ανταποκρίνεται, ότι δεν πεινάτε συνεχώς. Η ζέα προσφέρει κορεσμό. Γιατί κάποιος ας φάει μισό κιλό ζέα, θα δει ότι δεν θα μπορέσει τις επόμενες τουλάχιστον 8-9 ώρες, μην πω και παραπάνω, να καταναλώσει τίποτα. Πάρα πολύ απλά. Έτσι όπως πάντα, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like και να μοιραστείτε το βίντεο με όσους θέλουν να κάνουν επανεισαγωγή υδατανθράκων και δεν γνωρίζουν τι ακριβώς να βάλουν. Instagram, Twitter, Gringos Keto και Apollo Capsalis για να συνδεθούμε και gringosketo.gr για άρθρα, συνταγές και φυσικά βιβλία για κετογονική, low carb και carnivore διατροφή. Έτσι όπως πάντα, θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.